Το κόδωνα του κινδύνου κρούει η μονάδα οδικής ασφάλειας του οργανισμού Reaction, η οποία καταγγέλει χρήση λεωφορείων και οχημάτων από θερινά σχολεία, τα οποία αναλαμβάνουν τη διακίνηση μαθητών χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Η έλλειψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθιστά επικίνδυνη τη διακίνηση των παιδιών, τα οποία στη βάση καταγγελιών μεταφέρονται ενίοτε χωρίς παιδικό κάθισμα. Ήρθαν κοντά μας κάποιες καταγγελίες για μεταφορά παιδιών με οχήματα τα οποία δεν είχαν τον απαιτούμενο από την νομοθεσία εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών, που αυτός είναι είτε παιδικά καθίσματα είτε ζώνες ασφαλείας. Κάποιες καταγγελίες για κάποιους οι οποίοι οδηγούσαν μικρά λεωφορεία χωρίς να έχουν την απαραίτητη άδεια. Η ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης των παιδιών φαίνεται να βαραίνει κυρίως τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή του χώρου ενασχόλησης των παιδιών τους και να βεβαιώνονται ότι το όχημα που θα τα μεταφέρει είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πάρα πολλές φορές και βλέπουμε γονείς να πάνε στα καλοκαιρινά σχολεία ή οπουδήποτε αλλού να βεβαιωθούν τι θα τρώει το παιδί τους κάθε μεσημέρι. Αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δουν πώς θα πηγαίνει το παιδί τους εκεί με ασφάλεια. Θέση της οποίας υπεραμείνθηκε και ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, επικαλούμενος στο γράμμα του νόμου. Δεν είναι υποχρεωμένα με βάση την νομοθεσία να έχουν παιδικά καθίσματα τα λεωφορεία. Το συγκεκριμένο λεωφορείο που κυκλοφορεί και διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας μπορεί να κάνει αυτές τις μεταφορές. Εάν τώρα οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους σε έναν ιδιωτικό σχολείο τώρα το καλοκαίρι και επιθυμούν τα παιδιά τους να μεταφέρονται με συγκεκριμένων προδιαγραφών λεωφορείων, θα πρέπει να το απαιτήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για το όχημα που μεταφέρει τα παιδιά τους, ενώ απαραίτητη είναι η ύπαρξη ειδικού συνοδού εκεί και όπου χρειάζεται.